Γεια σας, καλό μεσημέρι. Α, ήταν ωραίος ο ήλιος το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θα κράτησε για πολύ, έτσι. Εντάξει, περιμένουμε αστάθεια τις επόμενες μέρες. Όμως τις περισσότερες ώρες της ημέρας ο καιρός θα είναι κυρίως εχθρός, κυρίως στα παράλια. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Σήμερα στις περισσότερες περιοχές κυρίως εχθρός ο καιρός. Όμως κάποιες τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο εσωτερικό είναι δυνατόν να δώσουν κάποια μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως εχθρός, γύρω στους 18 με 19 βαθμούς η θερμοκρασία, η ελάχιστη. Αύριο κυρίως εχθρός καιρός, μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και το εσωτερικό. Θερμοκρασία γύρω στους 34 στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια. Και από την Πέμπτη θα έχουμε την επιδείνωση από το σύστημα αυτό που θα μας επηρεάσει, τη χαμηλή πίεση. Την Τετάρτη ξεκινούμε με μερική αστάθεια, αρχικά κυρίως εχθρός καιρός, νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται από το μεσημέρι και μετά, να μην δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα σε ορισμένες περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Πέμπτη φαίνεται να είναι λίγο πιο γενικευμένα τα φαινόμενα, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις πανκύπρια και αναμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Πέμπτη φαίνεται να είναι έτσι το επίκεντρο αυτής της διαταραχής. Ενώ κάποια αστάθεια παραμένει και την Παρασκευή, παρόλο που στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως εχθρός, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται από το μεσημέρι και μετά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές σε ορισμένες περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία σημειώνει σταδιακά πτώση την Τετάρτη και την Πέμπτη, δηλαδή από τους 34 βαθμούς που θα έχουμε αύριο, αναμένουμε γύρω στους 30 μέχρι την Πέμπτη στο εσωτερικό, ενώ την Παρασκευή φαίνεται ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα με την Πέμπτη. Μάλιστα. Να είσαι καλά, κύριε Βασιλιάδη.